πολλές οι απορίες για το περιεχόμενο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει, κυρία Αναγνωστοπούλου, γιατί βλέπουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Εγώ διάβαζα λίγο νωρίτερα μία συνέντευξη του κυρίου Θεοτοκά. Είναι επικεφαλής για αυτό το διάλογο, ο οποίος ζητά να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις. Την ίδια ώρα που γνωρίζουμε όλοι ότι ένα μεταπτυχιακό κοστίζει 1.000 έως 3.000 έως 12.000 σε μια οικογένεια που έχει δοκιμαστεί από την κρίση, η υποχρηματοδότηση της παιδείας κοντά στο 35% έχουν χαθεί απώλειες, είναι δεδομένη και ακόμα είναι ασχημάτιστο το μέλλον της μεταρρύθμισης για την παιδεία σε σχέση και από τη νέα κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο. Κοιτάξτε, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πράγμα και γι' αυτό ξεκινήσαμε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Δεν ακολουθήσαμε την οδό ότι εμείς είμαστε οι παντογνώστες και κατεβάζουμε ένα νομοσχέδιο όπως έγινε το 2011 και θεωρήθηκε η ιερή αγελάδα των νομοσχεδίων για την παιδεία και δημιούργησε το απόλυτο μπάχαλο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ κυρίως. Είπαμε ότι επειδή έχει γίνει πολύπλοκη πραγματικότητα ακριβώς λόγω της κρίσης και έγινε από τη μία μεριά μία φτωχοποίηση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και από την άλλη μεριά ένα άναρχο τοπίο. Δηλαδή αυτό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της κρίσης και όχι μόνο στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην παιδεία, αλλά σε όλους τους τομείς ήταν όσοι είσαστε ικανοί να μπορείτε να κερδίσετε, κάντε το. Αλλά από την άλλη μεριά οι δημόσιες δομές έχουν φτωχύνει πάρα πολύ, φτωχοποιήθηκαν. Αλλά σας περιέγραψα ήδη δημόσιες δομές που είναι πανάκριβες, κυρία Αναγνωστοπούλου. Σας περιέγραψα μεταπτυχιακά. Αφήνουμε το θεσμικό της λειτουργίας του πανεπιστημίου με το διδακτικό προσωπικό. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα πανεπιστήμια, υπάρχει ένας όρος που δεν το συζητάμε δημόσια για λόγους ευγενίας ή καθώς προεπισμού ή οικογενειοκρατία στον χώρο των ακαδημαϊκών. Αλλά αυτό που σας περιέγραψα και με αριθμούς, από 1.000 έως 12.000 ευρώ για ένα μεταπτυχιακό, που είναι απαραίτητο πλέον, δεν είναι πολυτελής γνώση ένα μεταπτυχιακό σήμερα. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε όμως αυτό το θέμα, γιατί ήμουν η πρώτη που ανακοίνησα το θέμα των μεταπτυχιακών, ότι έχουμε ένα απολύτως άναρχο τοπίο, που κανένας δεν ξέρει τι γίνεται και είναι αυτό που έγινε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και το οποίο ακουμπάει και τους αγρότες και όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή, κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε στα κρυφά και στα υπόγεια, το κράτος είναι φτωχό. Εδώ όμως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι σε αυτό το φτωχό κράτος που είναι σε επιτροπία και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και οι αγρότες. Το κράτος είναι σε επιτροπία. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε δηλαδή... Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι για αυτά τα μείζωνα θέματα, όπως είναι και τα μεταπτυχιακά, και θα δώσω συνέντευξη τύπου γι' αυτό, όταν θα είμαι έτοιμη. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω την καταγραφή της πραγματικότητας. Είμαι βέβαιος ότι έχετε κάτι στο μυαλό σας και θα ήταν καλό να το αναπτύξετε, να το αποκαλύψετε τώρα. Αλλά δεν θέλω πυροτεχνήματα. Επίτευτο, κύριε Αγνωστοπούλου. Ακριβώς. Δεν θέλω πυροτεχνήματα. Θέλω να είμαι σίγουρη για δύο πράγματα για να μπορώ να το πω. Μία κατεύθυνση τι θέλουμε, επιμένω. Κοιτάξτε, μία κατεύθυνση. Θα πέσουν αυτά τα κόστη. Ότι υπάρχει αυτό που λέμε δημόσια δωρεάν παιδεία και στο όνομα της ισότητας, γιατί καταλύεται μία μεγάλη αρχή, η ισότητα. Η δημόσια δωρεάν παιδεία πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Αυτό έχω να πω προς το παρόν. Να σας πω όμως ένα παράδειγμα ακόμη για τη δημόσια παιδεία. Είναι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μόλις συζήτησα με κάποιους ότι θα φιλοξενήσουμε εσάς, θεωρούσαν και πολιτική αντίφαση το γεγονός ότι μετά από 6 χρόνια τα δίδακτα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο οποίο φοιτούν χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι, έχουν παραμείνει σε δυσθεώρητα επίπεδα και οι μειώσεις είναι στα όρια του ανεκδότου. Ναι. Το Ανοιχτό Πανεπιστημίο. Προτίθεστε να μειώσετε το κόστος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η διοικούσα παίρνει μέτρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο και να δώσει υποτροφίες και να δει τι θα κάνει με μείωση διδάκτρων. Κυρίως όμως να δώσει υποτροφίες για να επιτρέπει σε αυτό τον κόσμο που θέλει, σε αυτό το κοινωνικό πανεπιστήμιο να μπορεί να φοιτήσει. Πότε θα είστε έτοιμοι για πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, κυρία Αναγνωστοπούλου? Εγώ νομίζω ότι μέσα στον Απρίλιο σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Φεύγουμε. Πάμε διαφημιστικό, να υποθέσω, και αμέσως μετά.